Γεια σας από το Ηλιόλου στο Βερολίνο. Τρίτη μέρα φεστιβάλ Βερολίνου, 69ο φεστιβάλ, και θα σας κάνω μια ανασκόπηση των ταινιών που είδα τη χθεσινή δεύτερη μέρα. Είδα 4 ταινίες τη χθεσινή μέρα. Μια ταινία που ακούστηκε πάρα πολύ, άρεσε σε αρκετούς, λέγεται The System Crusher. Είναι μιας πρωτοεμφανιζόμενης Γερμανίδας σκηνοθέτηδας, η οποία καταπιάνεται με την Μπένι, ένα 9χρονο κορίτσι, το οποίο τα κάνει όλα λαμπόγιαλο. Φωνάζει, τσιρίζει, σπάει τη μύτη των συμμαθητών της, τη δικιά της μύτη. Είναι εντελώς απροσάρμοστο παιδί. Όλη την ώρα φωνάζει, γκρινιάζει. Βεβαίως είχε οικογενειακά ζητήματα, θέματα. Μια μητέρα που είναι αδύναμη να τη φροντίσει κατά οποιασδήποτε συνθήκες, που έχει ένα σύντροφο βίαιο, μας το δείχνει μόνο σε μια σκηνή αυτό το γεγονός. Και μας δείχνει η ταινία αυτή τις δυσκολίες του συστήματος εδώ στη Γερμανία να βρει λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέγεται και System Crusher. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται σε γερμανική ορολογία βεβαίως για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου για έναν λόγο. Για το γεγονός ότι η ταινία δίνει μεγάλη βαρύτητα στο παιδί, στις αντιδράσεις του, στις φωνές του. Η κάμερά της, σκηνοθέτητας της Νόρα Φινκστάιν, δίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλη την ώρα ασχολούμαστε με αυτό το παιδί και τις συμπεριφορές. Όμως ο περίγυρος του αγνοείται. Και είναι πολύ σημαντικό ο περίγυρος αυτό, οι γονείς, γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τους γονείς, ακόμα και αν είναι ακατάλληλοι και το γνωρίζουμε αυτό, ή σε ουσιαστικά τις ίδιες τις κοινωνικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό βέβαια με την οικογενειακή παρότρινση για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Αν θυμηθούμε την ταινία Fist Tank της Andre Arnold, το Florida Project που είχαμε δει πριν από 2 χρόνια για το αμερικάνικο κοινωνικό σύστημα, ή όπως είχαμε πει το Fist Tank για το βρετανικό κοινωνικό σύστημα, θα δούμε πώς διαπλέκονται ακριβώς η οικογένεια με τις κοινωνικές υπηρεσίες και με τα παιδιά. Θεωρώ ότι ήθελε να εκμεύσει λίγο τα συναισθήματα. Θα βάζα 2 αστεράκια στην ταινία. Είμαι αυστηρός. Η άλλη ταινία που είδα είναι το On Dog του Wang Tang, ενός Κινέζου σκηνοθέτη, μπορείτε να το καταλάβετε και από το όνομα. Μας πάει στη Μογγολία, στις στέπες της Μογγολίας. Βλέπουμε μια γη η οποία δεν έχει ανθρώπους δίπλα, παρά μόνο ένα πτώμα μιας γυναίκας. Το φυλάει ένα αμούστακο 19χρονο παιδί, αστυνομικός, και θα εμφανιστεί στο προσκήνιο και μια γυναίκα βοσκός. Θα δημιουργηθεί εκεί μια σχέση μεταξύ τους και η ταινία αυτή δείχνει ακριβώς το ιστορικό πλαίσιο, θα έλεγα την κουλτούρα, την αναχρονιστική κουλτούρα στην Μογγολία, αλλά και με ένα σύγχρονο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες υπέροχες σκηνές και μια ερωτική σκηνή ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα με το φως, το φυσικό φωτισμό, λίγη ώρα πριν σκάσουν μύτη οι αρκούδες. Βέβαια δεν θα τους κατασπαράξουν στο έργο αυτό. Έχει μια ανθρώπινη έτσι διάσταση η ταινία του Wang Tang. Βέβαια το σενάριο δεν είναι για ταινία 90 λεπτών όπως ήταν η συγκεκριμένη, είναι για λιγότερη και δεν ξέρω αν θα βραβευτεί στο φεστιβάλ. Εγώ είχα προσδοκίες για αυτό το έργο. Η τρίτη ταινία είναι τον Grey Setier, είναι του François Ozon, τον ξέρουμε από τις 8 γυναίκες, από το Νέα και Όμορφη, από το France. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με μια πραγματική ιστορία που διαδραματίστηκε στη Λιόν τη δεκαετία του 70 και του 80, αλλά η δίκη θα γίνει αυτές τις μέρες, θα γίνει η απόφαση για έναν παιδόφιλο ιερέα. Αυτό είναι το θέμα του François Ozon. Στο δόξα το Θεό, έτσι μεταφράζεται η ταινία στα ελληνικά, για έναν παιδόφιλο ιερέα, ο οποίος περίπου 70 παιδιά τότε δεν είχε κακοποιούσει σεξουαλικά, είχε φιλήσει. Αυτή ήταν ουσιαστικά η ιστορία. Είχε όμως, και αυτό θεωρείται ως γνωστόν, σεξουαλική παρενόχληση. 3 άντρες βρίσκονται στο προσκήνιο του François Ozon και στις προσπάθειές τους να οδηγήσουν τον ιερέα αυτό στη δικαιοσύνη και να ουσιαστικά να τον τιμωρήσουν με τον δικό τους τρόπο. Είναι υπέροχος ο τρόπος που ο Ozon βγαίνει έξω από τα νερά του, γιατί αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία για τον Γάλλο σκηνοθέτη, και συνδέει τα 3 αυτά πρόσωπα, πολλοί άντρες το έργο αυτό, σε μια ιστορία που είναι ντοκιμαντέρ, δεν είναι για πολλά, αλλά έχει πραγματικά μια πολύ όμορφη αφήγηση της ιστορίας αυτών των ανθρώπων και τη σχέση που έχουν ακόμα και σήμερα, αν έχουν, με την πίστη και με το Θεό. Μια ενδιαφέρουσα ταινία λοιπόν στο διαγωνιστικό τμήμα. Και τελείωσε η μέρα με μια ταινία από το Πανόραμα, Light of My Life, του βραβευμένου με Όσκαρ Casey Affleck, για το Manchester by the Sea. Σκηνοθετεί ο Casey Affleck την ταινία αυτή. Εμφανίζεται
σε μερικά σημεία του έργου και η Ελίζαπεθ Μος ως η σύντροφός του. Η ταινία ξεκινάει με ένα ωραίο πλάνο πανοραμικό που μας θυμίζει την ταινία «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί». Απλά στο κρεβάτι, όπως τη θυμάστε αυτή την ταινία, δεν είναι μια γυναίκα και ένας άντρας, είναι ένας άντρας και το κοριτσάκι του, και ουσιαστικά υπάρχει ένας μονόλογος του πατέρα προς το κορίτσι, πολύ μεγάλος, για να ανοίξει μετά το πλάνο και να μάθουμε ακριβώς την ιστορία σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες ουσιαστικά σκοτώνονται. Αυτός ο πατέρας, ή δεν υπάρχουν, δεν τις θέλουν τις γυναίκες, θα τα κόψει τα μαλλιά του κοριτσιού, θα το εμφανίζει σαν αγόρι και θα προσπαθήσουν να διαφύγουν από τις περιοχές τις χιονισμένες που διαδραματίζεται το έργο αυτό. Μια ταινία που έχει επίσης πολλά κοινωνικά μηνύματα, όπως είχε και η ταινία Έναρξης και όπως έχουν όλες οι ταινίες οι οποίες βλέπουμε εδώ στο Βερολίνο. Για όλες αυτές τις ταινίες που σας έχω αναφέρει, θα υπάρξει αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα στην αρχική σελίδα του Screen Eye και κάποια στιγμή μέχρι αργά το βράδυ θα μπουν και τα trailers αυτών των ταινιών, ενώ αναλυτικά θα γράψουμε για όλα αυτά τα έργα λίγο πριν από το τέλος της διοργάνωσης, δηλαδή λίγο πριν από τις 17 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Ιάκωβος Γογάκης, ανταποκριτής του screeneye.gr από την Biennale την Ηλιόλουστη. Σας αφήνω λοιπόν και τα λέμε σε άλλη ανταπόκριση.